Μα εγώ πρέπει να τον δω τώρα. Άρα και υπάρχει κάποιο όριο στον αντιεπαγγελματισμό σας, κυρία Ροδίτη. Δεν σας έμαθα αστυνομική για τους ηθικούς κώδικες περί δικαιοσύνης. Αστυνομέ! Αστυνομέ! Η κυρία Ροδίτη θα κρατηθεί για ασέβεια προς το πρόσωπο της εισαγγελέα και μέχρι το βράδυ να έχει γίνει αναφορά και στο δικηγορικό σύλλογο. Η κυρία να οδηγηθεί στα κρατητήρια. Αυτό είναι γελίο, δεν μπορείτε. Μην με αγγίζεις! Δεν μπορείτε να με κρατήσετε. Θες μήπως να προσθέσω στο κατηγορητήριο και την αντίσταση κατά της αρχής. Πάρτε τη. Δεν είσαι καν ο τύπος μου. Ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη καλύτερα. Δεν σκέφτηκα καν αυτό που φαντάστηκες. Πότε μπορείς να ηρεμήσεις. Άννα! Εγώ είμαι. Φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Θα βρω ποιος το έκανε και θα το αποδείξω, στο υπόσχομαι. Μην ανησυχείς για τίποτα. Εγώ είμαι. Εντάξει. Η Άννα χρειάζεται δικηγόρο. Σε παρακαλώ, άσε μας λίγο μόνος. Είναι γυναίκα μου. Δεν πρόκειται να βγω έξω. Δεν θα πας σπίτι, αγόρι. Δεν πρόκειται να πάω πουθενά. Πρέπει να ενημερώσω τον Σταύρο να της ασκήσει δίωξη και να την παραπέμψει στον ανακριτή. Και αν το έχω κάνει? Θα σε σκοτώσω! Θα σε σκοτώσω! Ποιος άξιζε να πεθάνει? Λέγε ποιος! Θα μπορούσα. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, δεν σου αξίζει. Θυμάσαι που μου είχες πει ότι όλοι είμαστε ικανοί και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Όλοι είμαστε ικανοί, ξέρεις. Και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Μια στιγμή ήμουν ικανή. Εσύ. Εσύ θα μπορούσες να τον σκοτώσεις και δεν το έκανες. Σημασία έχει ότι θα μπορούσες να το κάνεις και δεν το έκανες. Δεν το έκανες εσύ. Επιλέγεις να είσαι καλός. Είσαι αθώα. Τόσο σίγουρος δεν ήμουν ποτέ ούτε για τον ίδιο μου τον εαυτό.